είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας. Ένα κορίτσι. Τι κορίτσι. Κορίτσι. Είναι από αυτές τις γυναίκες, ρε παιδί μου, ξέρετε τώρα τι σας λέω. Μπαίνει μέσα σε ένα εστιατόριο, σε ένα μπαρ, σε ένα χώρο, οπουδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσουν κεφάλια ανδρών γυναικών έτσι. Να μην γυρίσουν να την κοιτάξει. Είναι το είδος της γυναίκας που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητο. Είναι η κυρία Νικολέτα Καράκη, είναι στο νέο μας. Καλώς ήρθες. Και αλήθεια λέω. Καλώς μας ήρθες, κορίτσι μου όμορφη. Επιτέλους. Μα ανταλλάσσουμε συνέχεια μηνύματα στο Instagram με την Νικολέτα, στα αυτά της, όπου δεν θα έρθεις, όπου δεν θες, κορίτσι μου. Είμαι φαν της εκπομπής σας, οπότε είμαι σπίτι, σας βλέπω πάντα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σας αγαπώ πολύ και είστε τόσο... είσαστε εκτός από θετικοί, είσαστε και όμορφοι άνθρωποι όλοι, δηλαδή. Ευχαριστούμε, Νικολετάκη. Είσαστε όμορφοι, τι να πούμε, δεν ρωτήσεις εσένα. Ποιος μιλάει τώρα. Και εσύ το ίδιο, και εσύ το ίδιο. Ευχαριστώ, παιδιά. Και εσύ το ίδιο, επίσης. Σε σχέση με αυτό που πες, Ναταλία, προηγουμένως, ότι μπαίνεις σε ένα χώρο και πραγματικά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Είναι ψαρωτική. Αν και παντρεμένη γυναίκα, έτσι εννοείται. Εσύ, Νικολέτα, σε φλερτάρουν οι άντρες, τολμάνε. Δεν θα έλεγα ιδιαίτερα. Μα είναι τόσο ψάρωτη εκεί που θα θαυμάσεις, αλλά... Γενικά και πριν παντρευτώ δεν με φλερτάραν ιδιαίτερα. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι... Έχω ακούσει από φίλους μου που μου λέγανε πάντα ότι αυτό μου την πέφτει ο ένας, μου την πέφτει ο άλλος, σε δουλειές, σε αυτά. Εμένα δεν, ποτέ. Λοιπόν, δεν λέει αλήθεια, γιατί θυμάμαι, θα μοιραστώ τώρα μια εμπειρία δική μου, η οποία πάει χρόνια πίσω. Ελεύθερη εσύ ακόμα, καλοκαίρι 2007-2006-2007, στο ακροτήρι έπαιζα μουσική. Μάλιστα. Ελεύθερο ήσουνα. Ναι. Και είχε έρθει ένα βράδυ η Νικολέτα με φίλους της να διασκεδάσει. Καλοκαίρι έπαιζα εγώ μουσική στο ακροτήρι. Και είχε έρθει το Νικολετάκι, όμορφο, ψηλό, όμορφο, με ένα καλοκαιρινό φουστανάκι, μαυρισμένο, κάντε εικόνα τώρα. Νικολετάκι μαυρισμένο, με αερίνο φουστανάκι μίνι, παιδιλάκι ψηλό. Με τους φίλους της πάνω κάτω έπαιζα εγώ μουσικές, την κοιτούσαν όλοι, ήταν με ένα ποτό έτσι και την περνούσε η Νικολέτα, αλλά δεν τολμούσε να πλησιάσει κανείς. Είναι που την κοιτούσαν, ψουψού μου. Δεν το κάνανε όμως το βήμα. Δηλαδή τη χαζεύανε, αλλά μόνο τη χαζεύανε. Εκεί χρειάζεται μια έρευνα του Δημού καλή. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, Βασιλάκη, πραγματικά. Κάνε μια έρευνα. Πώς θα πλησιάσεις μια γυναίκα που είναι φαινομενικά απρόσιτη. Αυτό. Δείχνω απρόσιτη πολύ. Λέει ο Βασίλης στο ακουστικό μου, εγώ την Νικολέτα με σκαμπό θα την πλησίαζα. με φορητό σκαμπουδάκι. Πλιέ, παραδείγματο. Δείχνω απρόσιτη. Δεν έχω υπάρξει ποτέ τόσο απρόσιτη και δεν αναφέρομαι μόνο στους άντρες. Αναφέρομαι γενικά και σε. Και σε γυναίκες και στη δουλειά μου και όλοι πριν με γνωρίσουν έχουν μια αίσθηση ότι είμαι λίγο απόμακρη, λίγο κλειστή, λίγο σνόμπ. Κάποιες φορές έχω παρεξηγηθεί. Καμία σχέση. Είσαι ζυγός γι' αυτό. Είμαι ζυγός. Είναι ένα χαρακτηριστικό των ζυγών. Ναι. Και εμένα ότι φαίνεστε ψυχρές, αλλά δεν είστε. Μου το λέγανε εμένα συγκεκριμένα εχθές τα παιδιά μέσα στο μακιγιάζ, ότι τι ωραία που περνάμε μαζί σου, ρε παιδί μου, και πόσο χιούμορ έχεις, γιατί κάθε πρωί πηγαίνω και τους κάνω πλάκα. Και μου λένε αυτό, ότι στην αρχή που σε είδαμε, φαινόσουν απόμακρη, φαινόσουν ξυνήλο κτλ. Αλλά καμία σχέση με αυτό και ίσως είναι χαρακτηριστικό του ζωδίου μας. Στους συμμαθητές, ας πούμε, που κάνεις αυτόν τον. Εντάξει, διπλό ρόλο ουσιαστικά, γιατί μέχρι να είναι και η Αθανασία και είναι και η Τατιάνα, είναι δύο διαφορετικοί χαρακτήρες και εσύ είναι η ίδια γυναίκα ουσιαστικά, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εκεί που πας να μισήσεις την Αθανασία γιατί είναι ένα κορίτσι το οποίο είναι αδίστακτο και είναι φιλόδοξο και... Την Τατιάνα, ναι. Με συγχωρείς, ναι. Εκεί κάνει τα flashback και βλέπεις την Αθανασία τι έχει περάσει και όλα αυτά και λες το ψυχουλάκι μου, το καημένο, τι bullying έχει υποστεί, το γλυκό αυτό το παχούλο που τι ενοχλούσε, πέντε σαντουιτσάκια του, γιατί τους έκανε. Πέντε σαντουιτσάκια για πρωινό. Για πρωινό το έρμο, αλλά τόσο γλυκιά. Και σκέφτομαι λοιπόν ότι εσύ σαν χαρακτήρας, αν έπρεπε να πούμε ότι έχεις κοινά με κάποια από τις δύο περισσότερα, σίγουρα δεν έχεις με την Τατιάνα νομίζω. Όχι. Αντιθέτως, στην Τατιάνα ζηλεύω κάποια πράγματα που έχω. Είναι σκληρή. Θα ήθελα και εγώ να τα έχω, ναι, που είναι τόσο σκληρή, που είναι τόσο συγκεντρωμένη στο στόχο της, που είναι τόσο εκδικητική συνειδητά. Θα ήθελες να είσαι εκδικητική. Θα ήθελα, ναι. Αλήθεια. Θα ήθελα να είμαι. Κάποιες φορές, όχι πάντα, αλλά θα ήθελα. Κάποιες φορές δεν χρειάζεται, βρε, η Ναταλία μου. Και πολύ ανατερότητα. Και πολύ ανατερότητα, αυτό ακριβώς. Δηλαδή. Ίσως χρειάζεται να είμαστε πιο.
να μην μας αγγίζουν μερικά πράγματα, ναι, αλλά να είμαστε εκδικητικοί, αυτό είναι και ελάττωμα. Το να είσαι εκδικητικός, δηλαδή να κάνεις κακό επί τούτου σε άλλον. Όχι να κάνει, όχι, δεν το λέω τόσο με την έννοια του να κάνεις κακό, όσο με την έννοια του να λίγο, λίγο το φόβο σου, να λυτρώνεσαι. Να δηλαδή κάποιες φορές έχουμε ανάγκη να λυτρωθούμε για κάποια πράγματα που έχουμε υποστεί. Mm-hmm. Είναι καλό για την ψυχολογία μας. Δεν το λέω απαραίτητα με την έννοια του να κάνεις κακό σε κάποιον, αλλά με την έννοια του να πάρεις θέμα σου πίσω με κάποιο τρόπο. Ναι, καταλαβαίνω τι δηλαδή αυτό θα το προτιμούσα από αυτό που έχω τώρα, που μου κάνει κάποιος κάτι και το καταχωνιάζω μέσα μου γιατί δεν θέλω να χαλάσω τη σχέση μου μαζί του, δεν θέλω να χαλάσει η εικόνα που έχουν για μένα, γιατί δεν θέλω να χαλάσω τη δική μου ψυχολογία ενδεχομένως και να την κάνω ακόμα χειρότερα από ό,τι είναι. Mm-hmm. Θα ήθελα λίγο σε αυτό το θέμα να είμαι έτσι λίγο πιο δυναμική. Ναι. Είσαι γενικά κλειστή σαν χαρακτήρας. Γενικά δεν θα το έλεγα στους ανθρώπους που είναι κοντά μου, ότι με τους ανθρώπους κοντινούς μου όχι, δεν είμαι κλειστή καθόλου. Με κάποιους που μπορεί να γνωρίσει μέσα από τη δουλειά όμως. Θα σου πω ότι δεν κάνω εγώ το πρώτο βήμα για να αναπτύξω σχέση με κάποιον άνθρωπο. Πρέπει να κάνει ο άλλος το πρώτο βήμα. Όταν όμως κάνει ο άλλος το πρώτο βήμα, μετά εγώ είμαι ανοιχτό βιβλίο. Ναι. Πολύ. Δεν έχω τείχο. Απλώς στην πρώτη επαφή έχω ένα θέμα. Ένα θέμα προσέγγισης έχω μάλλον. Θέλω να δούμε ένα βίντεο μαζί και μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Να δούμε το βίντεο που έφτιαξαν οι δημοσιογράφοι του Να είμαστε για σένα. Μάλιστα. Αφιερωματικό, παιδί μου, σε λέει. Αφιερωματικό. Αλήθεια. Ναι. Αφιερωματικό με την καλή έννοια. Όχι με την έννοια που χτύπα ξύλο. Τη φκάραμα αφιέρωμα στην Νικολέτα Καρά, μικρό κορίτσι. Ένα ωραίο έτσι βιντεάκι για την Νικολέτα και επιστρέφουμε. Ναι. Ήταν άριστη μαθήτρια και μετά το σχολείο γύριζε γρήγορα στο σπίτι για να διαβάσει. Της βγήκε σε καλό γιατί σπούδασε στη φιλοσοφική σχολή, αλλά δεν ακολούθησε τη διδασκαλία γιατί τότε οι άνδρες μαθητές θα παρακολουθούσαν μεν, αλλά θα έμεναν στούρνοι δε. Ευτυχώς για όλους μας, η Νικολέτα Καρά έγινε ηθοποιός και την απολαμβάνουμε κι εμείς που δεν είμαστε μαθητές. Στέφανε! Έλα. Μόλις τέλειωσα το ιδιαίτερο και είμαι μόνη. Μπορείς να ανέβεις αν θες. Έχασε τον πατέρα της όταν ήταν 8 ετών και ξεκίνησε να δουλεύει αμέσως μετά το σχολείο. Έκανε promotion και ήταν τόσο καλή που έφτασε μέχρι τις Κάνες και το Hong Kong. Κάπου την είδε ο Δημήτρης Αποστόλου και την έφερε στους τάβλους σε Ριέτα Ζαΐμι. Έχω νιώσει να με αμφισβητούν λόγω της εμφάνισής μου. Όπως όταν ένας κριτικός έγραψε θετικά σχόλια για μια παράσταση, σημειώνοντας πως ήταν καλή η Νικολέτα Καρά, και σε παρένθεση, δεν το περιμέναμε. Ελπίζω κάποτε να σταματήσει αυτός ο ρατσισμός. Μέχρι να φτάσει στο θρυλικό πλέον 50-50, πέρασε από τα Φιλαράκια, τις Φιλοδοξίες, την Ώρα την Καλή, το σύριαλ Κανείς δεν λέει σ' αγαπώ και τις 7 Θανάσιμες Πεθερές. Μπορεί σε κάποιους ρόλους της να εμφανίστηκε ως η γυναίκα Γατούλα. Στην πραγματικότητα, η ίδια δηλώνει εντελώς αντράκι. Θα το καταλάβεις αν την δεις να οδηγεί ή να χορεύει ζεϊμπέκικο. Της αρέσει το ποδόσφαιρο και προτιμάει τους άντρες που πιάνουν τα χέρια τους. Δεν θα μπορούσα να υπάρξω με άντρα που δεν οδηγεί. Δεν ξέρει να αλλάζει λάστιχο και δεν έχει δουλέψει στη ζωή του. Νο! No! Τρώω πολλά γλυκά. Δες! Στο 50-50 μπορεί να ήταν η Μαρία του Παύλου, η καλύτερα του Παυλίτο, αλλά δεν σήκωνε και πολλά στο σπαθί της. Από την άλλη βέβαια, ένας τέτοιος ρόλος μπορεί να σε παγιδεύσει. Να τυποποιηθεί στην ερμηνεία της αφελούς ξανθιάς ή μελαχρινής στην περίπτωσή της, κάτι που με μαεστρία κατάφερε να αποφύγει στις σειρές με τα παντελόνια κάτω και στους συμμαθητές, εκεί που εμφανίζεται ως η γυναίκα που σου παγώνει το αίμα, αφού βεβαίως πρώτα το κάνει να κοχλάζει. Κακόμοιρε κρατερέ. Εγώ φταίω, βρε αγάπη μου, που έχεις μείνει πετσί και κόκαλο με όλες αυτές τις γυμναστικές και τις... Υπερβολές, υπερβολές, πάντα υπερβολές. Μια ζωή υπερβολές. Έλα αγάπη μου. Δεν μου λες. Μια μπουκίτσα. Σε λίγο. Έκανε και την εμφάνισή της στο Dancing with the Stars το 2014 και διαπιστώσαμε ότι το έχει και με το χορό. Το 2012 η Νικολέτα Καρά παντρεύτηκε έναν εξαιρετικό κύριο, τον Φώτο Πιτάτζη, που χρησιμοποίησε τη δύναμη του λόγου, αφού είναι δικηγόρος, προκειμένου να την κατακτήσει. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, την πρώτη μέρα που τον γνώρισα μου είχε κάνει πολύ κακή εντύπωση. Μόλις αρχίσαμε να μιλάμε και να συζητάμε, άλλαξε εντελώς η γνώμη μου για εκείνον. Μπορώ να κάνω κάτι για να σε ευχαριστήσω γι' αυτό? Οτιδήποτε. Απλά πες το. Οτιδήποτε περνάει από το μυαλό σου,
εδώ και τώρα. Αν ψάχνετε πάντως για τη γυναίκα που θα το παίξει κυρία και υπεράνω, έχετε χάσει, διότι όταν χρειάζεται, παίρνει την κατάσταση στα χέρια της. Αν και όχι πάντοτε με επιτυχία. Παλιότερα, είχε κλέψει τους λογαριασμούς του κινητού ενός συντρόφου της από τα σκουπίδια για να δει αν υπήρχε το νούμερο της πρώην του μέσα. Μόνο που την πήρε χαμπάρι. Πάμε στοίχημα ότι με κάποιον τρόπο λίγο αργότερα τη συγχώρησε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Χαρά μας, ωραία μου κυρία. Δύο παρατηρήσεις έχω. Η πρώτη είναι τι ωραία που είχε χορέψει η Νικολέτα στο dancing. Πόσο πολύ, και είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι νομίζετε, πρέπει να σας πω. Είναι πάρα πολύ μετά την απόπειρα που έκανα, την οποία κανείς δεν θέλει να θυμάται, ούτε το dancing ούτε εγώ. Η Νικολέτα το έζησε μαζί μου εκείνο και μου έλεγε κουράγιο. Το θυμάσαι, τι ήταν αυτό. Θυμάμαι που κάναμε μαζί φυσικοθεραπεία. Μέσα. Μαζί. Έβγαζε τη μία ο Παθιάκης από το κρεβάτι, έβαζε την άλλη. Το θυμάμαι. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Πολύ, πολύ. Δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς αν δεν το ζήσει. Κάθε μέρα, μίνιμουμ, 3 ώρες να κοπανιέσαι, αν δεν είσαι αθλητής και αν δεν το έχεις ξανακάνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πώς ήταν αυτή η περίοδο για εσένα, με τον dancing? Αυτή η περίοδος του dancing ήταν μια περίοδος που με γέμισε με τόση κούραση που ακόμα φέτος αισθάνομαι κουρασμένη. Δηλαδή, ακόμα παθαίνω τραυματισμούς χωρίς λόγο στο σώμα μου. Δηλαδή, κάνω γυμναστική. Εντάξει, καμία σχέση με την ένταση. Αλλά και φέτος ακόμα πάω να κάνω κοιλιακούς και πιάνει τη μέση μου. Τώρα που είναι 15 μέρες ήμουν στο κρεβάτι κρεβατωμένη. Παιδιά, είναι απίστευτη κούραση. Εγώ είχα και 10 ώρα γυρίσματα πέρυσι, έτσι. Γι' αυτό συγχωρείτε. Δηλαδή, ξύπναγα κάθε μέρα 6, 6,5, 7. Τελείωνα 7 το απόγευμα, τις περισσότερες φορές και μετά μέχρι τις 12, 1, εξαρτάται. Πρόβεσαι και ήμουν 5 ώρες την ημέρα, δηλαδή. Εντάξει, πάρα πολύ κούραση. Βέβαια ήταν πολύ όμορφα, έτσι. Εγώ ναι, ήταν πολύ ωραία και ήσουν και εσύ καταπληκτική. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι να μου εξηγήσεις λίγο αυτό το σημείο που έλεγε η Μαρία Βλάχου στο βίντεο. Το λόγο για τον οποίο αντιπάθησες τον άντρα σου όταν τον πρωτογνώρισες, αλλά μετά σε κέρδισε μιλώντας σου. Δηλαδή, τι ήταν αυτό, αντιπάθησες στο παρουσιαστικό του? Ήταν γενικά όλο το. Εμείς γνωριστήκαμε μέσω μιας κοινής φίλης, ναι, με τον άντρα μου και ένιωσα ότι έχει λίγο αυτό το στυλάκι ότι αυτή που έφερε και μία άλλη ωραία φίλη της εδώ. Ναι. Νομίζει, ας πούμε, ότι κάποια είναι και εντάξει και αυτή μου ωραία, ξέρεις τώρα. Α, είχε τουπέ. Ναι, είχε αυτό το που πώς θα το εξηγήσω, καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ εσύ. Αυτό το στυλάκι που βλέπουν κάποιοι, μία γυναίκα, τη γνωρίζουν και... Χαιροπολί, τι είσαι ηθοποιός. Ηθοποιός. Ναι. Για πες μας, τι να μας πεις και πού παίζεις, τι κάνεις αυτό το... Όπου όλοι οι φίλοι του μετερχόντουσαν και με ξέραν οι άνθρωποι, γιατί βλέπουν τηλεόραση, ξέρω. Αλλά αυτός είχε αυτό το ύφος το αφενός, αφετέρου. Ένιωσα λίγο ότι είναι πολύ μακριά από μένα σαν ιδιοσυγκρασία. Δηλαδή, ότι είχε πάρα πολύ κοντά. Μετά μιλήσαμε λίγο. Δηλαδή, κουβεντιάσαμε λίγο και οι ζυγοί είμαστε και πολύ εγκεφαλικοί άνθρωποι, ξέρεις. Α, και σε κέρδισε. Και ξαφνικά, ναι, όταν αρχίσαμε να μιλάμε, μετά από μία ώρα κατάλαβα ότι είναι τελείως διαφορετικός άνθρωπος από αυτό. Ή τουλάχιστον μπορεί να τον έκανα εγώ να μου δώσει σημασία. Ξέρεις, και να μην μείνει στο περιθώριο. Και αυτή, έτσι. Πάλεψε όμως για να σε διεκδικήσει, δηλαδή το πάλεψε, παιδί μου, άνθρωπος, ή ήρθε γρήγορα? Νομίζω δεν χρειάστηκε να παλέψει ιδιαίτερα. Όχι πολύ. Νομίζω δεν χρειάστηκε. Η σχέση αυτή, ο γάμος αυτός, γενικά η σχέση σας, επειδή μοιράζεται κιόλας το χρόνο σας ανάμεσα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, γιατί η δουλειά του εκείνου είναι στην Κύπρο. Mm-hmm. Και εσείς εδώ. Τώρα έχει έρθει και στην Ελλάδα, έχει ανοίξει γραφείο και εδώ στην Αθήνα, οπότε είναι πολύ περισσότερο χρόνο εδώ. Δυσκολευτήκατε όμως όσο μοιραζόσασταν ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο? Ήταν από την αρχή έτσι στημένο το πράγμα, η σχέση ξεκίνησε έτσι, οπότε ήταν κάτι που είχαμε μάθει από την αρχή να ζούμε με αυτό. Mm-hmm. Άρα δεν μπορώ να πω ότι δυσκολευτήκαμε, ότι ήταν όμως σίγουρα κάτι πρωτόγνωρο και για τους δύο ήταν. Δεν έχει μόνο αρνητικά, ξέρεις αυτό, έχει και θετικά. Το ξέρω, γιατί υπάρχει μια άποψη που λέει ότι η απόσταση είναι το αλατοπίπερο μιας σχέσης. Άλλη άποψη λέει οι μάτια που δεν βλέπουν δεν γρήγορα λησμονιούνται. Οπότε ναι. Γι' αυτό λέω που ανήκετε εσείς. Ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι στην εποχή μας που οι άνθρωποι είναι τόσο πιεσμένοι με τις δουλειές τους και τόσο αγχωμένοι και έχουν τόσες χιλιάδες πράγματα στο μυαλό τους, νομίζω ότι είναι καλό
να έχουν και λίγο το δικό τους χρόνο. Δηλαδή, αυτό που λέμε, να απλώσω τα πόδια μου στο τραπέζι και να κοιτάω, ρε παιδί μου, το ταβάνι. Το ταβάνι. Και να μην κάνω τίποτα. Ναι. Και δεν θέλω ούτε τον εαυτό μου στον καθρέφτη να βλέπω. Πώς το λένε, υπάρχουν για όλους μας τέτοιες στιγμές, τέτοιες μέρες. Αυτό είναι, είναι πολυτέλεια το να μπορείς να το ζεις και όταν είσαι με έναν άνθρωπο, είτε είσαι παντρεμένος είτε όχι, είτε έχεις σχέση κλπ. Είναι καλό γιατί μετά ηρεμείς. Είσαι καλύτερα με τον εαυτό σου και έχεις και τη διάθεση και τη χαρά να ασχοληθείς και με τον άνθρωπό σου. Είναι πιο ποιοτικός ο χρόνος, αν θες, σε αυτή την περίπτωση με τον άνθρωπο που είναι κοντά σου. Σε περίπτωση όμως που αυτό αλλάξει, δηλαδή δουλειές σας συμπέσουν και μένετε πια μαζί και μοιράζεστε τη ζωή σας στο σπίτι σαν ένα κανονικό ζευγάρι. Σε πληροφορώ. Λες να έχεις θέμα. Όχι, άκου, αυτό ήθελα να σου πω. Σε πληροφορώ. Συγγνώμη κιόλας που σε διάκοψα, αλλά επειδή κατάλαβα. Σε πληροφορώ ότι τώρα που είναι εδώ, βρισκόμαστε λιγότερο από όσο βρισκόμασταν πριν, που ερχόταν για να με δει. Γιατί είναι αυτός όλη μέρα στο γραφείο μου, όλη μέρα στο γύρισμα και μετά στο θέατρο και βρισκόμαστε κάθε βράδυ. Πτώματα και οι δύο. Πτώματα. Γεια σου, Άδη. Γεια σου, Άδη. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Μια Κύπρο, μας και βρεθούμε. Καληνύχτα, καληνύχτα. Είναι χειρότερα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ο χρόνος μας είναι λιγότερος πια τώρα που είναι εδώ. Οπότε λέμε γυρίσματα, φυσικά κατάλαβα ότι εννοούμε τους μαθητές, την αγαπημένη αυτή σειρά. Στον Αντένα και όταν λέμε θέατρο, εννοούμε τους άντρες έτοιμους για όλα. Στο θέατρο Λαμπέτη, μια παράσταση εξαιρετική. Βεβαίως. Έχουν περάσει και άλλοι φίλοι και μας έχουν μιλήσει για την παράσταση αυτή. Βεβαίως. Εσύ σε ένα ρόλο. Λες και είναι, πραγματικά πιστεύω ότι σου ταιριάζει πάρα πολύ ο ρόλος της Λιούμπα. Ναι. Πάρα πολύ πραγματικά. Κάνω τη Λιούμπα, τη Ρωσίδα χορεύτρια που πάει να μάθει στα αγόρια χορογραφία για να κάνουν στριπτίζ και να βγάλουν χρήματα. Για να μπορέσουν να σώζουν το μαγαζί του Πάνου, την Αναμπέλα, του Κώστα, του Αποστολάκη. Και λίγο η εικόνα που θέλω να κάνετε έτσι να οπτικοποιήσετε την Νικολέτα να χορογραφεί τον Κώστα Ευρυπιώτη και να του λέει «Ρασβά τριτσιτήρι». «Ρασβά τριτσιτήρι». Και ένα και δύο και εκείνος τον ακολουθεί και να της λέει «Δείξτε μου πάλι» και ένα και δύο και «Ρασβά τριτσιτήρι». Αυτό λίγο το κάνετε εικόνα και μετά πάτε στο Λαμπέτη και το βλέπετε, έτσι. Όλο αυτό. Πρέπει να έρθετε να το δείτε γιατί εντάξει, είναι άλλη παράσταση καταρχήν γιατί είμαστε άλλοι άνθρωποι. Έχει δώσει ο καθένας το δικό του, ό,τι μπορεί ο καθένας, το δικό του καινούριο σε αυτή την παράσταση τέλος πάντων. Και εντάξει, το απολαμβάνουμε πολύ, δηλαδή γελάμε πάρα πολύ. Γελάμε είσαστε, πολύ εντάξει, εκτός από τα γόρια, είσαστε τρία καινούρια, είναι τρία καινούρια κουκλάκια κοριτσάκια. Και είναι η Νικολέτα, η Πινελόπη και η Μαρία Κορινθίου. Έτσι είναι τρία πολύ υπέροχα θηλυκά πλάσματα καινούρια εκεί στην παράσταση. Να πούμε και τους άλλους. Βεβαίως, να πούμε και τη Μαρία και τη Φιλίππου και τη Μέρη τη Σταυρακέλη που είναι από τις προηγούμενες χρονιές. Βεβαίως. Και να πούμε και τα αγόρια μας, μην τα βλέπουμε. Τα αγόρια σου. Ο Κώστας Ευρυπιώτης, ο Κώστας Αποστολάκης, ο Τόνιο Δημητρίου, ο Μάνος ο Παπαγιάννης και ο Πάρης ο Σκαρτσολιάς. Πώς θα περνάτε εκεί, γιατί το ότι πάτε πολύ καλά το ξέρω. Πώς θα περνάτε. Περνάμε πολύ ωραία, μωρέ. Γελάμε πολύ και αυτό τους έλεγα τώρα τις προάλλες. Τους λέω ευτυχώς τουλάχιστον εντάξει, τα Χριστούγεννα εμείς είμαστε πολύ πιεσμένοι. Έχουμε όλο διπλές κάθε μέρα κλπ. Και πρωτοχρονιά και αυτό το πρόγραμμα πάει μέχρι και τις 6-7 του μήνα. Αυτό τους έλεγα προχθές. Λέω ευτυχώς που είμαστε τόσο καλά μεταξύ μας και γελάμε τόσο πολύ γιατί πραγματικά. Αυτό το πρόγραμμα δεν αντέχεται αν δεν είσαι με ανθρώπους που έχεις ωραία χημεία και που περνάς καλά μαζί τους. Είναι... Σου είχε τύχει ποτέ να σε πιάσει κανένα νευρικό γέλιο. Ναι, έτυχε τώρα. Ξέρεις, εγώ γενικά είμαι λίγο σπασικλάκι, δεν γελάω εύκολα στη σκηνή. Ναι, γι' αυτό. Είμαι λίγο. Δεν. Και όταν γελάνε οι άλλοι και δεν ξέρω τι, εκνευρίζομαι κιόλα. Δηλαδή ψάχνω. Αλλά τις προάλλες με έπιασε. Ποιο σου την έκανε, ο Ευρυπιώτης, ο Αποστολάκης, το Δημητρίου, ποιο σου. Η Μαρία η Φιλίππου, που δεν της φαίνεται, μου κάνει διάφορα. Δεν της φαίνεται. Τα σιγανά ποτάμια, ναι. Τα σιγανά ποταμάκια. Η Μαρία η Φιλίππου μπορεί να με κάνει, αν θέλει, να πέσω κάτω. Μπορεί, αν θέλει, να με κάνει να φύγω, να βγω στην κουίντα, να γελάσω, να ηρεμήσω και να ξαναβγώ. Και επίσης έγινε κι άλλο ένα σκηνικό. Εγώ έκανα γκάφα. Έπεσα κατά λάθος επάνω σε ένα σκαμπό την ώρα που με κυνηγάει στα Σταυρακέλη που μας βρίσκει να μου την πέφτουνε. Ναι. Και πήγα και έπεσα πάνω σε ένα σκαμπό, παραλίγο να φύγει. Τέλος πάντων, κάτι το οποίο όταν είσαι στην ένταση της σκηνής είναι πάρα πολύ αστείο. Και εκτός το ότι εγώ εντάξει, γύρισα και έκλαιγα, ξαφνικά γυρίζω από στο Λάκης δακρυσμένο. Στη Σταυρακέλη δακρυσμένη, η Λίμπου δακρυσμένη και τους βλέπω όλους με υγρά μάτια. Εντάξει, είναι αυτές οι στιγμές, ξέρεις, που είναι λίγο αμήχανες, αλλά από την άλλη. Εντάξει, μα είναι ακριβώς και τα νόστιμα πράγματα. Είναι η χαρά της παράστασης. Ναι, δεν λέμε μέρες και ώρες παραστάσεων, γιατί τώρα είναι γιορτές, οπότε φαντάζομαι ότι θα τους απολαύσετε όλοι, να απολαύσετε δηλαδή την παράσταση Άντρες Έτοιμοι για Όλα και απόγευμα και βράδυ, τις περισσότερες μέρες των εορτών στο θέατρο Λαμπέτη. Και είναι μια παράσταση που θα σας κάνει πάρα πολύ να γελάσετε και να διασκεδάσετε και να χαρείτε πολύ αυτές τις μέρες των γιορτών. Εσείς πότε θα έρθετε?
Εγώ για έκτη φορά με χαρά να το δω αυτό το έργο. Πότε θέλετε. Πότε θέλετε. Φυσικά θα σε πάρω. Θα σε πάρω όλους. Εσύ θα μας πάρεις. Εγώ θα σας πάρω. Πότε. Θέλετε να πάμε Χριστούγεννα ή την επόμενη, όποτε θέλετε. Πάμε. Σας παίρνω και πάμε. Ωραία. Το κλείσαμε. Θα σε πάρω τηλέφωνο να μας κανονίσεις την πρώτη σειρά. Δεν είμαστε πολλοί. Αν μας βάλεις όλους πίσω από τις κάμερες και μπροστά, δεν είμαστε πολλοί. Όσοι θέλετε, όσοι θέλετε. Σας περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολετάκη. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε. Εγώ σας καλή συνέχεια πολύ. Στα γυρίσματα, στις παραστάσεις και επειδή και σε σένα το ίδιο, να έχεις μια χρονιά γεμάτη, γεμάτη υγεία βασικά, γεμάτη χαρά και επειδή διάβαζα και μια συνέντευξη σου πολύ ότι νιώθεις έτοιμη για ένα μωράκι, αν είναι να στο φέρει και αυτό ο καινούριος σώνος και το θέλεις πολύ και εσύ και ο άντρας σου, να είναι καλό, καλοδεχούμενο κι αυτό. Δηλαδή. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, διαφημισούλες πάμε. Να αποχαιρετήσουμε τον Νικολετάκη μας με ένα γλυκό φιλί και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά κοντά σας.